ταξίδι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που μας δείχνει. Μακάρι να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί, όσοι και να είμαστε και όσοι είναι από την τηλεόραση. Θα είναι πολύ ωραία μέρα. Ιωάννη. Θεωρείς ότι είναι μια νέμεση αυτή η αυριανή να πάρεις τον πρώτο σου κούπα? Ναι, θα ήταν. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Για μένα καμιά φορά το ταξίδι είναι ακόμα πιο σημαντικό και από τον προορισμό. Έρθει δεν έρθει αυτή η κούπα, ξέροντας ότι έχω δώσει το καλύτερο μου αυτό, ξέροντας ότι έχω προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορώ, ξέροντας ότι έχω αφιερώσει τη ζωή μου σε αυτό το πράγμα και είμαι συγκεντρωμένος και έτοιμος για αυτή τη στιγμή, θα ζήσουμε με το αποτέλεσμα. Έχοντας πει αυτό το πράγμα, εννοείται πως θέλω να την πάρουμε. Ιωάννη, έχετε κερδίσει πολλά παιχνίδια μέσω της αμυνάς σας και άλλα μέσω της επίθεσης. Κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, τι πιστεύεις ότι ταιριάζει καλύτερα? Χρειάζονται και τα δύο. Νομίζω ότι στο μπάσκετ, άμα παίζεις μόνο άμυνα, άμα δεν βάλεις την μπάλα στο καλάθι, δεν θα κερδίσεις. Προφανώς χρειάζονται και τα δύο. Προφανώς η άμυνά μας πρέπει να έχει μεγάλη προσήλωση αύριο. Πρέπει να έχουμε μεγάλη συγκέντρωση στην άμυνά μας, γιατί η Ρεάλ είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα που θα τιμωρήσει κάθε λάθος. Είδαμε το ξεκίνημα του Ολυμπιακού. Ξέρουμε ότι αν είμαστε λίγο χαλαροί και πάρει μια διαφορά η Ρεάλ, θα είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε στο παιχνίδι. Και σίγουρα η άμυνα είναι το κινητήριο μοχλός, όπως άλλωστε νομίζω ήταν και με τη Φενέρ. Ευχαριστούμε πολύ.